έγιναν συνθήματα κομμουνισμού. Το Πολυτεχνείο όχι μόνο δεν έριξε τη δικτατορία, αλλά τη δυνάμωσε. Γιατί αυτό είναι το ένασμα που όθησε πολλούς νέους αξιωματικούς, λίγο πολύ απογοητευμένους στη δικτατορία, να συσπηρωθούν γύρω από τον Ιωαννίδη, που ετοίμαζε συνωμοσία αλλά δεν μπορούσε να την κάνει πράξη. Και έτσι επιβλήθηκε μια χειρότερη δικτατορία. Τιμώ λοιπόν ειλικρινά και βαθύτατα την πρωτοβουλία και τον ορισμό των νέων που ξεκίνησαν αυτό το χτύπημα. Άρα για να το τιμήσω, νομίζω πως πρέπει να πω αυτό που πιστεύω ότι είναι η αλήθεια. Δεν είμαι διατεθειμένος λόγω επιμόνου συνθηματολογίας, λόγω ανύπαρκτων πολυάριθμων νεκρών, να βοηθήσω κι εγώ στη θεσμοποίηση μιας ψεύτικης ιστορίας. Αυτή είναι η ομιλία που έκανε ο Ευάγγελος Αβέροφ στις 10-16 Μαΐου του 1979. Δηλαδή, είπατε ότι και ο Αβέροφ μας είπε. Καλά, λέω λοιπόν. Με εκφράζουν οι θέσεις του τέος Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Ευαγγέλου Αβέροφ. Αυτό είπα στην εκπομπή μου τότε. Προσυπογράφω τη δήλωση του Αβέροφ και τιμώ τη μνήμη του με μεγάλο σεβασμό. Έκανα του κάτι άλλο. Λοιπόν, επειδή. Πάμε παρακάτω. Πού, γιατί μου το λέτε. Ποιο σα είπα, δεν έχω ρωτήσει. Εγώ στην εκπομπή διάβαζα. Συγγνώμη. Στην εκπομπή που αναφερθήκατε, διάβαζα. Αυτό. Το πόρισμα Τσεβά. Ωραία. Που είναι γνωστό ότι βγήκε στη μεταπολίτευση επί Υπουργείας Ευαγγέλου Αβέροφ. Διάβαζα το πόρισμα Σαμπάνη, το οποίο βγήκε το 1981 επί Ανδρέα Παπανδρέου, τα ξέρω και ο Ζελατόλας. Ναι. Όποιος θέλει θα κάνει Google, θα βρει και το πόρισμα Τσεβά. Ο Τσεβάς... Θα βρει και το πόρισμα Σαμπάνη. Περιμένετε, κύριε Γεωργιάδη. Έγινε η δίκη στο Πολυτεχνείο. Μετά άλλο... από δύο χρόνια, ναι, έγινε η δίκη για το Πολυτεχνείο στον Κορυδαλό. Σωστά. Σε εκείνη την αίθουσα που δικάστηκαν και οι προτέτη. Στο Πολυτεχνείο ο κ. Κονοφάγος. Βεβαίω, το θυμάμαι. Και δήλωσε ότι δεν υπήρξε κανένα νεκρό στο Πολυτεχνείο. Όχι, δεν είπα αυτό. Βεβαίω. Όχι, δεν είπα αυτό. Πάρτα πρακτικά τα έχω δει. Τα έχω δει. Πρέπει να τα ξαναδείτε. Να τα ξαναδιαβάσετε. Νεκροί βεβαίω και υπήρξαν. Για να είμαστε διότι δίκαιοι, εμείς στην Πάτρα είχαμε, είχαμε το Σαμούρι που πέθανε. Υπήρξαν την ημέρα εκείνη. Πού υπήρξαν? Στην πλατεία Αιγύπτου. Υπήρξαν απολέθρωτες σκοπευτές στις Πατησίων. Για το Πολυτεχνείο δεν σκοτωθήκαν αυτοί. Ναι, αλλά η εκπομπή μου μιλούσε για τον μύθο των νεκρών από την Ερπίστρια. Δεν υπήρξαν τέτοιοι νεκροί από την Ερπίστρια. Επιμένετε λοιπόν σε αυτή την άποψη. Αυτά έχει αποδείξει ιστορική έρευνα. Τελεία και πάμε.